στον επόμενο καλεσμένο μας, αν και νομίζω από πλευράς έτσι, προσωπικής ζωής, καθημερινότητας, δεν κακοπερνάει στην Ξάνθη ο Μανώλης ο Τζανακάκης, ο πρώτος του Άρη, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε κιόλας. Μανώλη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω σου λείπει λίγο. Πρώτα μου λείπει, πάρα πολύ. Όχι λίγο. Ναι. Κοντά είναι, αλλά πλέον, δεν είναι στη Μελβούρνη. Είναι κανένα δύο ώρες. Εντάξει, είναι δύο ώρες. Είναι κανένα δύο. Τώρα με τη βενζίνη είναι δύο ώρες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και, και ανέβηκε το αέριο, δηλαδή δεν έχει την επιλογή να πει θα το πάω αέριο. Για να το πάω, για να με βγει φθηνότερα. Είχαμε νωρίτερα κουβέντα και κουμπώνει και με σένα κιόλας πριν το διάλειμμα για τη Λάρισα και τις ανακατατάξεις που ετοιμάζεται να κάνει, γιατί πλέον συνειδητοποίησε ότι έχασε την άνοδο. Και το κερασάκι, νομίζω, στην απώλεια της ανόδου ουσιαστικά για, για τη Λάρισα, το βάλατε εσείς με τη χθεσινή σας νίκη. Ναι, αφήσαμε λίγο πίσω. Και νομίζω και με την εικόνα που δείχνει, βέβαια, ότι είναι πλέον δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι βέβαια πλέον είναι το απόλυτο φαβορί για να τερματίζει πρώτη και μετά, όπως ξέρετε, έχει άλλο ένα αγώνα μπαράζ με τον πρώτο του κάτω μήλου. Οπότε, στην ουσία τίποτα δεν έχει κρυφτεί στο ποιος θα ανέβει και ποιος δεν θα ανέβει. Είναι δίκαια η Βέρεια στην κορυφή και με απόσταση ασφαλείας από όλους, θεωρείς, με την εικόνα που έχει δείξει? Κοιτάξτε, η Βέρεια ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Ήταν σταθερά καλή από την αρχή, δεν έκανε ούτε κοιλιά, ούτε είχε κάποια κακά αποτελέσματα με κάποιες αδύναμες ομάδες όπως είχαμε εμείς, που έχουμε 9 ή 10 ισοπαλίες. Και εκεί στην ουσία κρίθηκε όλο το πρωτάθλημα. Αυτοί καταφέρανε όλα τα μάτια να κερδίσουν, σχεδόν δεν καταφέρανε να κάνουν ούτε κοιλιές ούτε τίποτα, οπότε θεωρώ ότι δίκαια βρίσκεται εκεί που είναι. Η Ξάνθη, διότι βλέπουμε μια, σας είδαμε χθες κερδίσει την ΕΛ που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα της κατηγορίας βάση βαθμολογίας κιόλας, με αποτελέσματα όπως το χθεσινό, δεν νιώθετε λίγο παραπάνω ότι φέτος αδικήσατε και τον εαυτό σας? Εννοείται ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας, αυτό δεν το ναι. Δεν μπορεί να το πει κανείς, απλά φταίμε και εμείς, πολλά πράγματα στη σεζόν πήγαν στραβά. Κάποια αποτελέσματα, κάναμε δύο ήττες με τη Λάρισα και τη Βέρεια, οι οποίες μας έριξαν πολύ ψυχολογικά, γιατί μέχρι τότε είχαμε κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα. 7 νίκες. Είχαμε βάλει νομίζω 25 γκολ και είχαμε δεχτεί ένα κάτι. 7 νίκες, μια ισοπαλία. Είχαμε κάνει ένα σερί 7 νικών. Ναι, ναι. Μετά είχαμε αυτές τις δύο ήττες και σαν να γκρεμίστηκαν όλα. Είναι κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο τα οποία είναι ανεξήγητα και πραγματικά σκέφτεσαι και δεν μπορείς να καταλάβεις τι πήγε λάθος. Και μια Ξάνθη, Μανώλη, που επειδή έχουμε να το επισκεφθούμε και το γήπεδό της ένα-δύο χρόνια, πολύ βελτιωμένες εγκαταστάσεις της, με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, με έμπειρους παίχτες και γενικά αλλά και στην κατηγορία, το όπως είναι ο Δημήτρης Δημαντόπουλος, εσύ εννοείται, είναι απορίας άξιων, όχι ότι έχασε την άνοδο, αλλά πώς άφησε να χτιστεί μια τόσο μεγάλη απόσταση από την πρώτη θέση, δηλαδή Ξάνθη αυτή τη στιγμή είναι 20 βαθμούς πριν την πρώτη θέση. Ενώ λέγαμε στο ξεκίνημα σεζόν ότι μαζί με τη Βέρεια θα κονταροχτυπηθούν. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να λέω ότι είναι ντροπή τώρα αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα. Ναι. Και για μας, και για τα ονόματά μας, και για την ομάδα, και για αυτά που παρέχει η ομάδα εμάς, γιατί στην κατηγορία, ακόμα και στις ομάδες αλφαδικής, δεν νομίζω ότι προσφερειστείς κανείς βρίσκει τέτοια πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα. Και είναι κρίμα και ντροπή όλο αυτό που έχει γίνει φέτος. Ναι. Αλλά η ομάδα είναι... Έχει γερές βάσεις σαν ομάδα και νομίζω ότι μια χρονιά δεν θα της χαλάσει τα σχέδια και του χρόνου ή του παραχρόνου πιστεύω θα βρεθεί πάλι στην αλφαδική. Όντως τα μεγάλα μάτς, Μανώλη, βλέπω τώρα μπροστά μου, 5-2 κερδίσατε την ανακαίνιση της καρδίτσας, επίσης μια καλή ομάδα, εκθέσε την ΑΕΛ. Στα μικρά την πατήσατε, δηλαδή πολλές σοπαλίες του έπισκες 0-0, με Καβάλα, με Θεσπρωτό εκτός, με Πασεραϊκό, με Απόλλων Πόντου, με Απόλλων Λάρισσας, πολλές σοπαλίες. Είχαμε μια δυσκολία όταν ομάδες κλείνονται πίσω και προσπαθούν να κρατήσουν το 0. Δεν είχαμε τον τρόπο να βάζουμε εύκολα γκολ, να βάζουμε ένα γκολ, να καταφέρουμε να διασπάσουμε την άμυνά τους. Όπως πολλές φορές φέτος το ίδιο αντιμετώπισε ο Άρης. Γιατί τυχαίνει να βλέπω τα μάτια του Άρη. Ναι. Καμία σχέση βέβαια το επίπεδο, έτσι. Αλλά είναι ένα παρόμοιο πρόβλημα. Δεν το καταφέραμε ποτέ να το λύσουμε. Να έχουμε το εύκολο γκολ, να έχουμε ένα γρήγορο γκολ να
να τελειώνουμε το μάτς. Και ένα, δύο, τρεις φορές μετά είναι και ψυχολογικό, είναι και πάνε μετά όλα λάθος. Το να δημιουργήσει στο ποδόσφαιρο, αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, Μανώλη, και όλες, το να δημιουργήσει είναι το δύσκολο. Το να καταστρέψει είναι το εύκολο. Το να δημιουργήσει είναι αυτό, το δύσκολο. Αυτό ακριβώς. Το γκολ, βασικά. Το γκολ είναι όλα. Δημιουργείς, άμα δεν έχεις το γκολ, είναι μετά. Το πρωτάθλημα δύσκολο, Μανώλη. Το πρωτάθλημα, γιατί πολλές αναβολές, μαζεμένα, κάποιες ομάδες. Είναι διάστημα δύσκολο, απραγίας, ξανά με τα μαζεμένα μάτς και κόντρα αναβολή και εμβόλυμες κόντρα. Δηλαδή ένα ψηλό μπάχαλο, να μην το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Δηλαδή, κάνει μια προετοιμασία, α πούμε, να το πάρω από την αρχή, δεν ήξερε κανεί πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάνει ένα, δύο, τρει μήνε προετοιμασία, το οποίο το σώμα σου, όλο αυτό το πάει πίσω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι κάτι προπονεί, αν δεν πέσει αγώνε, δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρει, μπορεί να έχει μετά μια αναβολή, μπορεί να έχει, είχαμε τα κρούσματα κορονοϊού. Δεν παίξαμε τρεις εβδομάδες, μετά ξανά, μετά Τετάρτη Κυριακή κάθε εβδομάδα τώρα να βγει το πρόγραμμα. Τα γήπεδα δεν είναι και τα καλύτερα, ειδικά όταν πας εκτός, συναντάς κάτι γήπεδα που δεν παίζεται καν ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο. Και είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο το φορμάτ που έγινε φέτος το έχει κάνει ακόμα χειρότερο. Είναι αυτό που λέγεις και εσύ πριν, δεν είναι δίκαιο για τη Βέρεια. Ή και για το Λεβαδιακό, θα πω εγώ. Για την κάθε Βέρεια. Όχι, εμείς άμα ήμασταν πρώτοι. Ναι. Να κάνεις ένα πρωτάθλημα τρομερό. Να καταφέρεις να βγεις πρώτος μετά από 34 μάτς και μετά να ξαναπαίξεις πάλι δύο μάτς τελικούς για να καταφέρεις να βγεις. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι μια πονεμένη ιστορία και μετά από μια σεζόν την περσινή που είδαμε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα Super League 2 τα τελευταία χρόνια. Έτσι όπως. Ναι, εξελίχθηκε. Τον Άρη που τον ανέφερε, γιατί έκανε και τη γέφυρα νωρίτερα, πώς τον βλέπεις φέτος σε μια δύσκολη σεζόν? Πάει να κλείσει με ένα θετικό φινάλε, έχει ακόμα βέβαια δρόμο, αλλά πάλι θα είναι γλυκό πικρή γεύση νομίζω και λόγω του κυπέλου και του μείον 6 που ταλαιπώρησε την ομάδα. Είναι γενικά περίεργη σεζόν για τον Άρη. Είναι νομίζω το κύπελο. Το κύπελο είναι το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη σεζόν. Νομίζω αυτός ο αποκλεισμός της Λαμία. Γιατί σαν εικόνα η ομάδα, ειδικά την αρχή που είδαμε όλοι τις συγγραφές, το ρόστερ και αυτά, δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες. Και το ποδόσφαιρο που παίζει, ακόμα και με το κύριο Μάντζιο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, μπορεί να μην είχε το εύκολο γκολ, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Για μένα παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα ο Άρης μαζί με τον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει να τους βλέπω. Το απολαμβάνεις, ναι. Κάποια μάτια του χαίρεσαι να του βλέπει. Ναι. Απλά και οι δύο που σε πολλές περιπτώσεις θερούνται της ουσίας. Γιατί στο τέλος θα σου πει κάποιος, απ' τη μια είναι αυτό που λες εσύ, αλλά απ' την άλλη η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο. Άρα και εκεί μπαίνει πάντα το δίλημα, τι προτιμάς, να παίζει μια ομάδα καλά, αλλά να μην κερδίσει, ή να μην παίζει καλά και να κερδίζει και να έχει την ουσία. Κοίτα, το να μην παίζει καλά και να κερδίζει, νομίζω χρειάζεται χρόνια να χτίσει ένα μέταλλο, ένα χαρακτήρα. Ναι. Σαν ομάδα, γενικά, σαν οργανισμό για να μπορεί να το καταφέρει αυτό. Γιατί, ας πούμε, τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτή τη σεζόν δεν παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά πάντα κερδίζει. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι πολλά χρόνια από πίσω το οποίο χτίζουν. Ναι, ναι. Αυτό για να το περάσουν και στους παίκτες και σε όλο τον οργανισμό. Έτσι, δεν είναι μόνο οι παίκτες. Ναι. Είναι όλος ο οργανισμός. Πιστεύεις ότι ο Άρης θα πετύχει, έτσι όπως τον βλέπεις, και με τις καλές εμφανίσεις που έκανε με Μπούργκος, αλλά και με αυτό το πρόβλημα που βρήκε ξανά απέναντί του κόντρα στον Παναθηναϊκό με τους μικρούς χώρους, ότι θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της τρίτης θέσης? Ναι, ναι, ναι. Είμαι σίγουρος. Πραγματικά τώρα το πιστεύω πολύ, και γιατί και πιστεύω στην ομάδα και στους παίκτες, αλλά και με τον καινούριο προπονητή νομίζω ότι θα αλλάξει και η νοοτροπία των παικτών και της ομάδας. Μπορεί σε κάποια μάτια να μπαίνει καλά, αλλά θα το πάρει το μάτι. Ναι. Βοηθάει πολύ, νομίζω, αυτός ο προπονητής. Χωρίς να τον ξέρω και θεωρώ ότι πολλά πράγματα στο κομμάτι του παιχνιδιού του Άρη τα έχει χτίσει ο Άκης ο Μάτζιος. Φυσιολογικό κιόλας. Ναι. Το pressing και όλα αυτά, τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά ο κοινός προπονητής θεωρώ μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία σίγουρα βοηθάει. Μου στέλνει εδώ πέρα τώρα ένας φίλος μήνυμα και σου πλέκει το εγκόμιο. Με ρωτάει γιατί έφυγε και τι έγινε όταν έφυγε. Από ό,τι θυμάμαι δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Ναι. Αλλά
ο κύριος Διαμαντόπουλος, τότε που ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ήθελε να φύγω, οπότε εγώ δεν ήθελα να κάτσω πάνω στο συμβόλαιό μου, είμαι έτσι στο χαρακτήρα μου, έτσι δεν θέλω να είμαι σε μια ομάδα και να μην βοηθάω, οπότε πήγα 27 Αυγούστου και έλειξα το συμβόλαιο. Αυτό, αλλά... Θα μπορούσες να, εγώ θα προσθέσω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά όπως έχουν λειτουργήσει κάποιοι. Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν επέλεξα να μην το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω και ένα σχόλιο δικό σου για τον, για τον Εργοτέλη και για τον Όφη, γιατί παρόλο που ξεκίνησε τον Εργοτέλη και έκανε την καριέρα σου εκεί, είσαι αγαπητός από ό,τι ξέρω και σε μερίδα του. Σε μερίδα, δεν πρόσεξε όλους, γιατί, γιατί ξέρω και κάτι άλλα περιστατικά. Λοιπόν, σε μια μερίδα του Όφη και κυρίως φυσικά σου λέει στον Εργοτέλη και στον Εργοτέλη που τον ζεις από απόσταση Super League 2 και είναι νομίζω η χρονιά απογοητευτική και για αυτόν μετά την περσινή του πορεία. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακούω. Από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή, στις αυτά δεν ακούω καλά πράγματα. Είναι λίγο αγαπημένοι με την πόλη ομάδα. Ναι. Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και ελπίζω να βρει το δρόμο της. Γιατί είναι μια καλή ομάδα, είναι καθαρή ομάδα. Έχει βγάλει πολλούς παίκτες που μεγάλες ομάδες με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ της ακαδημίας δεν το έχουν καταφέρει. Και στηρίζει νέους παίκτες και αυτά, ακόμα αυτό προσπαθεί να κάνει. Μακάρι να λυθούν όλα τα προβλήματα και να ξαναβγούν πάλι το δρόμο τους. Μακάρι, το έχω από την καρδιά μου. Την επόμενη σεζόν τη σκέφτεσαι ή είναι νωρίς ακόμα? Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς θέλω να κλείσει η σεζόν αρχικά, να έχουμε την υγεία μας, γιατί με τους τραυματισμούς αυτά νομίζω είναι το πιο δύσκολο πράγμα για να προσελκυθεί. Και το ένιωσα με τον τραυματισμό που είχα. Οπότε αυτή τη στιγμή μόνο θέλω να κλείσει καλά η χρονιά, να έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε. Μανώλη, πώς είναι η συνύπαρξή σου με τον Παναγιώτη Τελιγιαννίδη, ένα παιδί του ΠΑΟΚ, νομίζω συμπαθεί από όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που νομίζω επίσης είναι τραυματίας αυτό το διάστημα, γιατί μοιράζεται ναι, και τη θέση. Ναι, είναι τραυματίας, είχε μια, μια κάκωση στο... σε ένα κόκαλο έσταση, δεν κατάλαβα και εγώ τι έπαθε. Αλλά είναι άτυχος γενικότερα ο Παναγιώτης. Θα δούμε στον τρίτο, κάνουμε παρέα. Είναι πολύ καλό παιδί, οπότε όλα καλά. Το χάσαμε λίγο. Μάνο, μας ακούς? Ναι, ναι. Α, λίγο να κουνηθείς λίγο, γιατί το σήμα σου φαίνεται να έχει ένα θεματάκι. Α, μ' ακούτε τώρα? Τώρα καλύτερα. Τώρα, ναι. Τέλεια. Μένει το τρίτο, εγώ μένω ακριβώς από πάνω, κάνουμε παρέα. Α, είστε και, και γειτονές. Μάλιστα. Είμαστε γειτονάκια. Εντάξει, ωραία. Καλό. Λοιπόν, ένα κουτί λιχναράκι να μας φέρεις όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια φάση, με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, τα οποία αγαπάμε. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Υγεία, υγεία. Μέχρι το φινάλε της σεζόν. Να είσαι καλά, Μανώλη. Να είσαι καλά.